Νομίζω ότι οι προσδοκίες είναι αντίστοιχες του γενικότερου κλίματος που υπάρχει για την Ελλάδα διεθνώς. Δηλαδή, η Ελλάδα πλέον στα μάτια της Οικουμένης είναι μια χώρα η οποία βγαίνει από την κρίση, μια χώρα η οποία διεκδικεί και κατακτά έναν ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή της. Συνεπώς, όλο το κλίμα στις συναντήσεις οι οποίες μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει αποτυπώνουν ακριβώς αυτό. Τη συνειδητοποίηση δηλαδή τόσο από τους θεσμικούς παράγοντες αλλά και από την επενδυτική κοινότητα ότι πραγματικά η χώρα έχει μπει σε μια καινούργια σελίδα. Το ζήτημα για μας και για όλο τον πολιτικό κόσμο, κατά τη γνώμη μου, είναι να μπει η χώρα σε αυτή την καινούργια σελίδα χωρίς να παραλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Είχε δίκιο αν παρατηρούσε κανείς, όπως και εσείς υπονοήσατε, ότι κατά το παρελθόν οι σχέσεις της Μητρόπολης με την Ομογένεια ήταν σχέσεις αγάπης, στοργής και αλληλοκατανόησης, αλλά σχέσεις που λίγο πατάγανε στις απευθείας επενδύσεις, στις απευθείας οικονομικές σχέσεις. Τώρα έχει ξεκινήσει και αυτό. Ένα πρώτο παράδειγμα είναι η επένδυση ενός μεγάλου αμερικανικού φαντ, όπου επικεφαλής είναι ένας Ελληνοαμερικάνος, ο κ. Κάλαμος, στην Εθνική Ασφαλιστική. Νομίζω ότι ακριβώς ανοίγει μια μεγάλη πόρτα, μια τεράστια δίδος δυνατοτήτων για να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό της Ομογένειας στην ανάκαμψη της οικονομίας. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα της γειτονιάς μας και βεβαίως της Ευρώπης, αλλά για τη γειτονιά μας θα αναφερθώ ιδιαίτερα, επειδή υπάρχουν ανάλογες κλιματικές συνθήκες και ανάγλυφο το οποίο μοιάζει μεταξύ των χωρών. Ήταν η τελευταία χώρα η οποία θέσπισε για πρώτη φορά κίνητρα για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση ακριβώς για να μπει η χώρα στο χάρτη των επενδύσεων οπτικοακουστικών μέσων. Έχουμε όχι μόνο θεσπίσει κανόνες με επενδυτικά κίνητρα, αλλά κυρίως λύσαμε γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία ταλάνιζαν και εμπόδιζαν παραγωγούς να επιλέξουν την Ελλάδα ως χώρα επένδυσης για κινηματογραφικές παραγωγές. Να δούμε λοιπόν και να μετράει ο χρόνος αντίστροφα για να δούμε παραγωγή. Μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε καλά νέα και θα έλεγα και στον κόσμο αυτές τις επενδύσεις και αυτές τις παραγωγές να τις μετράει όχι μόνο με το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχουμε στην απασχόληση, με το γεγονός δηλαδή ότι εκτός από τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς και μία σειρά από άλλα επαγγέλματα θα μπορέσουν να βοηθηθούν, να την μετράει και ως προς το αποτέλεσμα που θα έχει για τη διαφήμιση της χώρας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξει καθυστέρηση πλέον. Νομίζω ότι υπάρχει και μία σύγκληση μεταξύ των θεσμών και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα αποτυπωθεί πάρα πολύ σύντομα. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν και άλλα και άλλα και άλλα για να κλείσει την ώρα της. Νέες απαιτήσεις, νέα μέτρα. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έκλεισε προχθές. Έγινε πάρα πολύ σαφές από τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του πιο απεσιόδοξου από τους θεσμούς με τους οποίους έχουν συμφωνήσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν παραδοσιακά στην περιοχή μας ένας παίκτης ασφάλειας. Σταδιακά βαθμιαία και καλώς για την Ελλάδα γίνεται και ένας παίκτης οικονομικός με σημαντική παρουσία και ενδιαφέρον αυξημένο για επενδύσεις. Νομίζω ότι είναι μια σχέση από την οποία και οι δύο χώρες μπορούν να επωφεληθούν και να επωφεληθεί βεβαίως και η Ελλάδα, η οποία αναδεικνύεται βγαίνοντας από την κρίση σε ένα κόμμα σταθερότητας και ανάπτυξης.